Την κυβέρνηση Σαμαρά πώς τη βλέπετε, προχωράει? Εγώ νομίζω ότι καταρχήν η κυβέρνηση Σαμαρά είναι η μόνη λύση που υπάρχει για τον τόπο για να αποφύγουμε την καταστροφή και το χάος. Επομένως δεν έχουμε και πολλά περιθώρια επιλογής. Και δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι με μικρές κριτικές που μπορεί να κάνει κανείς εδώ ή εκεί, προχωράει. Και αυτό γίνεται στη τόκα στην οικονομία. Υπάρχουν βέβαια πολλές δυσκολίες. Υπάρχει η δυσκολία η Δημάρ να αναλάβει ξανά, ξέρω εγώ, τον επαναστατικό της ρόλο. Το Πασόκ να δει να αναβιώνουν στο συνέδριό του οι δυνάμεις οι οποίες θέλουν να επανέλθουμε στο παρελθόν και να θυμηθούμε τα διάφορα ζιβάγκων μας και τις ιδεολογίες περί λοιπού δημοκρατικού χώρου ή λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων, όπως το λέγαμε. Είναι εμφανή αυτά, εκφράζονται από συγκεκριμένα άτομα κτλ. Και βεβαίως για μένα καθοριστική δυσκολία είναι η αναβίωση μέσα στο πλειοψηφόν κόμμα που είναι το πλειοψηφόν κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία διάφορων τάσεων λαϊκής δεξιάς, προσωπικών φιλοδεξιών και μια ανυπομονησία για την εξουσία. Θα πάμε, θα πάμε και να σας ρωτήσω. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι που ξεκινήσατε για το ΠΑΣΟΚ. Θα σας κάνω την. Για την Κύπρο δεν με ρωτάτε, όμως και εγώ για την Κύπρο θα σας μιλήσω. Ναι, θα πούμε, θα είναι στην καρδιά μου. Πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ από την Κύπρο. Γι' αυτό ακριβώς, μήπως έχει το ΠΑΣΟΚ τελειώσει. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι ανάγκη για να. Εννοώ ο πραγματικό. Ό,τι δεν με ενδιαφέρει εμένα να έχει τελειώσει. Όχι, όχι. Εννοώ μήπως έχει κάνει τον κύκλο του. Αυτό εννοώ. Εγώ παρακολουθώ το συνέδριο, θα μετάσχω στο συνέδριο. Δεν θέλω να δημιουργήσω νέα κόμματα και να μπω σε συζήτηση για νέα κόμματα την οποία βρίσκω άκερη και ατελέσφορη, αλλά διαπιστώνω ότι μέχρι στιγμής ακολουθείτε ένα τυπικό τελετουργικό με εκδηλώσεις που γίνονται για να γίνουν, για να υπάρξει δηλαδή συνέδριο και πορεία προς το συνέδριο. Ουσιαστικά θέματα δεν έχουν τεθεί από την ηγεσία, γιατί από διάφορους άλλους έχουν τεθεί. Από μένα, όπως ευθύνε, όπως για, εγώ θα σας πω εγώ τα δικά μου, έτσι, γιατί μπορεί να μου πείτε ότι υπάρχουν άλλα σοβαρότερα και δεν το αφισβητώ. Αυτό είναι ενδεχόμενο. Γιατί ο Βενιζέλος έβαλε ένα θέμα για την κεντροαριστερά, ας πούμε. Εκλογικό. Αυτό το θέμα είναι πάγιο θέμα συμμαχιών του ΠΑΣΟΚ και ορθώς είναι. Και έπρεπε και τα κόμματα αυτά τα άλλα που διεκδικούν την εξουσία σαν το ΣΥΡΙΖΑ να μας πούνε επιτέλους ποια είναι η πολιτική, πολιτική συμμαχιών που έχουν ή δεν έχουν πολιτική συμμαχιών. Καμία συμμαχία δεν τους είναι εφικτή. Ναι. Άρα είναι ανύπαρκτη πολιτικά.